Λοιπόν, δεν είναι τυχαία η μουσική επιλογή. Ούτε είμαστε προβοκάτορες, ούτε φτιάχνουμε κλίμα για, για τον αυριανό αγώνα. Απλά όπως έχουμε υποσχεθεί, όπως έχουμε τάξει εδώ και μέρες, έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφοσιώσει τη ζωή του στον αθλητισμό, τον έχει αφοσιώσει στα νιάτα. Έναν άνθρωπο με καλή αισθητική, με έμπειρο μάτι, με γλαφυρές αναλύσεις. Έναν άνθρωπο το οποίο η καρδιά είναι κομμένη στη μέση για τον αυριανό παιχνίδι, διότι μισή καρδιά του χτυπάει αμερικανικά και άλλη μισή ελληνικά. Μακ Πάπα, σε αποθεώνουμε και σε καλησπερίζουμε. Ω Κράτος, hello John, θα ήθελα να τονίσω ότι επίσης και το σηκώτι μου είναι κομμένο, γιατί πίνω λίγο ούζο αλλά και λίγο whisky, you know. Πώς τα καταφέρεις, Μακ? Είναι πολύ δύσκολο για όλα εμάς. Τι έχει περισχύσει, τι έχει νικήσει μέχρι τώρα, το whisky ή το ούζο? Μέχρι στιγμής έχουν νικήσει κάτι τηγανιτά κολοκυθάκια που έχω εδώ και τρώω. Φαντάζομαι το whisky είναι bourbon βέβαια, έτσι. Yeah, the bourbon man, βέβαια, πρέπει, τι σας να είναι, whisky, bat 69. Δεν ξέρω, μήπως είναι κανένα scotch. Oh god, no, it's a bourbon man, it's a Kentucky bourbon, είναι πολύ καλό. Αλλά και το ουζάκι είναι μπερκέτι, you know, είναι πολύ ωραίο. Μα καλυθεύει ότι είναι η καρδιά σου κομμένη στη μέση για το αυριανό παιχνίδι. Ναι, είναι σαν ένα καλό καλογινωμένο καρπούζι στη λαϊκή. Είναι ο κομμένο σε δύο για να το βλέπει ο κόσμος. Man, I'm really messed up, you know. Είναι πολύ δύσκολο για μένα όλο αυτό. Αλλά σύν το γεγονός ότι τα έχω σπάσει λίγο με την Dean USA, που είναι πρωτάκουστο για μένα, γιατί έμαθε ο Elton Brad, το center της ομάδας, ότι τον φωνάζω κάπως και θύχτηκε. Πώς το φωνάζεις αν επιτρέπετε, Μακ? Είναι κάτι που λέγαμε στην Ευστόρια παλιά, γιατί το κεφάλι του είναι λίγο σαν Τενεκέ σαν Πολάδι και τον φωνάζω λάδο Τενεκέ, you know. Και το έμαθε και καλά δεν είμαι πρόσδεκτος, δεν μπορώ να πάρω δηλώσεις από τα παιδιά και τέτοια, you know. Ο κόσμος, Μακ, έχει γνωρίσει έναν άνθρωπο που ανέλυε με πολύ έτσι νυφάλια σκοπιά και άποψη και διάθεση τους αγώνες ποδοσφαίρου και το Μουντιάλ. Δεν ξέρει όμως ο κόσμος, όπως ξέρουμε εμείς, ότι είσαι άνθρωπος που ακολουθεί όλα τα σπορ και έχεις μεγάλη αγάπη προς τον μπάσκετμπολ. Ναι, μικρός έπαιζε πάρα πολύ μπάσκετμπολ με τον φίλο μου, τον Τζον Θεοδωράκος, εκεί στο Αστόρια σε γήπεδα και ξέρω, είναι ένα jump shot, ένα hook shot, αλλά βλέπω ότι και αυτός ο Χατζηγεωργίου ξέρει πολύ καλά από τέτοια. Είναι ο transition, the passing game και είναι καλός και αυτός. Low post, έτσι, pick and roll. Yeah, είναι και low post γιατί είναι και λίγο τάπας, ε. Πάντα με το χιούμορ, Μακ. Πάντα με το χιούμορ. Yeah. Anyway, ναι, είναι δύσκολο για όλους εμάς. Μίλαγα και με τον Κουζιεύσκι yesterday και μου είπε, you know, είναι δύσκολο παιχνίδι, τους φοβόμαστε. Φοβόμαστε να σου πω τη μαύρη μου την αλήθεια. Δεν πιστεύω να σου πει ο coach Κάπα τη γνωστή παροιμία, αν είναι βαριά του τσολιά. Όχι, μου είπε, θυμήθηκα μόνο με τη συζήτηση που είχαμε. Μια ατάκα της αδερφής μου της Θεοδώρας. Θα τους πάμε λάχανο και θα με πιάσει χάχανο, you know. Μάλιστα. Είπε με μια φράση που είχε η αδερφή μου η Θεοδώρα παλιά όταν παίζαμε μπάσκετμπολ στην Αλάνα. Αλλά κοίταξε, για μένα είναι δύσκολο γιατί όπως είπα μίλαγα με τον coach τον Κουζεύσκι και μου είπε ότι το μόνο πράγμα που φοβάται, γιατί κακά τα ψέματα, you know, they're Americans, man. Δεν φοβούνται και πάρα πολλά. Φοβούνται τον Σροτσενίτη. Όχι τόσο επειδή είναι χοντρός, γιατί εντάξει, από χοντούς, δόξα τω Θεώ, you know, τρώνε burgers, τρώνε hot dog, you know, δεν τρέχει μία, δεν τρέχει κάστανο, αλλά φοβούνται ότι επειδή ξέρουν ότι τρώει πολύ, μην μπει σε καμιά ρακέτα και αμολύσει καμία, man, you know, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Καμία τάπα εννοείς? Όχι. Όχι, εντάξει. Yes, man, yes, ναι. Μακ, ναι, πες, συγγνώμη. Έχει και λίγο μεγάλη περιφέρεια και κατάλαβες ότι θα βγάλει πολύ πράγμα. Είναι για να μπαίνουν τα σούτε από την περιφέρεια προφανώς. Λοιπόν, Μακ, επειδή έχεις ακτινογραφήσει και τις δύο ομάδες, θέλουμε την έγκριτη άποψή σου για το αυριανό παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αν πιάσει απόδοση ο Λάδος Διανεκές, ο Έλτον, θα υπάρχει πρόβλημα για την Ελλάδα, γιατί ο Λάζαρος έχει λίγο πρόβλημα. Έχω βάσιμες πληροφορίες ότι προσπαθούν να του κλέψουν την παντάνα για να του πέφτει μπούκλα στα μάτια και να μην βλέπει. Ναι, αλλά χωρίς την παντάνα πώς θα το λέμε ο Ρασίντ Γουάλας των φτωχών? Yeah, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Ή ο Μπατ Σπένσερ των αδύνατων, έτσι. Είναι και αυτό στη μέση. Θα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα κριθεί κατά πόσο θα πιάσει καλή απόδοση ο Ζήσης. Μα ο Ζήσης δεν θα παίξει, Μακ. Έτσι νομίζεις εσύ. Έχω άλλες πληροφορίες εγώ, man. Να μας ζήσεις, λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και τα γενέθλιά μου προχθές. Μάλιστα, μάλιστα. Να σου πω, Μακ, αν το γνωρίζεις εσύ, γιατί είχαμε τη σχετική συζήτηση εδώ με τον Γιάννη στο ξεκίνημα της εκπομπής. Για, δεν τον ακούω τον Γιάννη. Τι έχει πάθει, κατάπιε τη γλώσσα του. Όχι, Μακ, απλώς αναρωτιέμαι και ήθελα να σε ρωτήσω. Αν... Ανησύχησα, αμέ. Όχι, όχι, σε παρακολουθώ πολύ προσεκτικά όπως πάντα, yeah. γιατί μαθαίνω από σένα. Βέβαια. Όπως και όλοι μας. Ήθελα να ρωτήσω τα ταράστα αυτά που έχει στα μαλλιά του Καρμέλο Άντωνη. Yeah. Αν προσέξει, ανάμεσα του έχουν χωρίσματα, έχουν κάτι σαν μονοπάτια. Yeah. Πιστεύεις ότι αυτό έχει γίνει όπως ακούγεται, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σε συνεργασία με την Chrysler και είναι θέμα αεροδυναμικής, είναι κάτι που βοηθάει δηλαδή, τον Καρμέλο Άντωνη στα πατήματά του. Ο Καρμέλο ή Καραμέλο, όπως μου αρέσει να το λέω ναι, εγώ. Ακριβώς. Γιατί είναι γλυκό σαν καραμέλα και μην μπαίνω στο πονηρό, αλλά και να πάει δεν πειράζει. Μήπως είναι water caramelon. Είπα να απαντήσω, να απαντήσω κι εγώ σε ένα από τα αρχαιολογήματα. Καρμέλο με τη βούλα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μάπα το καρμέλον. Πολύ καλό μέρος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάλι καλά παιδιά που το γυρίζουμε και λίγο στην πλάκα, γιατί πραγματικά είμαι... Είμαστε αγωμένοι, Μακ, όλοι. I'm torn in two, man. Είμαι διχασμένος σε δύο, you know. Γιατί είναι και η αραβωνιαστικιά μου Αμερικανίδα και, you know, μου έλεγε χθες η Jenny, μου λέει, God damn it, κάτω Έλληνα και τέτοια. Και τα ξαναδύα της λέω, άλλο Έλληνα-Αμερικάνος, αλλά μην ξυπνήσει το ελληνικό και σε πιάσω με την παντόφλα εκεί, το σαπάκι και σε πάω μέχρι έξω, you know.